Ο κύριος Γρηγόρης Λιώνης είναι υποψήφιος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος, είστε ο έβδομος σε αυτή την ηλικία νέος άνθρωπος από το Κομμουνιστικό Κόμμα που έρχεται εδώ αυτές τις μέρες. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα ανανεώνει πολύ τα στελέχη του και είναι ενθαρρυντικό. Είστε πολύ νέοι άνθρωποι αυτή τη φορά στην πρώτη γραμμή. Έχουμε και πολύ νέα ιδεολογία και γι' αυτό έχουμε και πολλούς νέους ανθρώπους. Να είστε καλά για την πρόσκληση. Κύριε εκπρόσωπε του Κομμουνιστικού Κόμματος, το ποτάμι είναι σταθερό σε αυτό. Προτείνει συνενέσεις. Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι. Η κοινή λογική να κυριαρχήσει των προγραμμάτων. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα είστε σύμφωνοι σε αυτό. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα, μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε πολλά μαζί του, είναι με την τάξη και την ασφάλεια. Έτσι, ποτέ δεν έχει απειληθεί επεισόδιο στην Αθήνα όταν ήταν μπροστά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς. Επειδή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για την παραβατικότητα και την ασφάλεια, ναι. Ξεκινήσατε από αυτό. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να σκεφτούμε όλοι, να συζητήσουμε εδώ, αλλά κυρίως να ακούσουν και οι τηλεθεατές. Από τι αισθάνονται ανασφάλεια. Ο λεγόμενος μέσος πολίτης της Αθήνας αισθάνεται ανασφάλεια από τα όποια ζητήματα υπάρχουν στην περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα, και να διορθώσω τον κύριο Καμίνη, από τα μέσα δεκαετία του 70 έχει η περιοχή αυτή μια ιδιαιτερότητα για γνωστούς λόγους. Αλλά λέω, από αυτό αισθάνεται ο μέσος Αθηναίος πολίτης ανασφάλεια. Εγώ θα έλεγα ότι ο μέσος Αθηναίος πολίτης αισθάνεται ανασφάλεια επειδή πάνε να του πάρουν το σπίτι οι τράπεζες. Αισθάνεται ανασφάλεια επειδή ο μέσος μισθός έχει πέσει για πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ κάτω από τα 1000 ευρώ και μάλιστα η έρευνα στην Deutsche Bank έβγαλε ότι ο μέσος μισθός στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας είναι παραπάνω από το μέσο μισθό στην Αθήνα. Αισθάνεται ανασφάλεια επειδή υπάρχει ένα κράτος το οποίο οποιοδήποτε δικαίωμά του πάει να το διεκδικήσει τον αντιμετωπίζει με ακραία καταστολή. Αισθάνεται ανασφάλεια επειδή υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος αξιοποιεί, αν θέλετε, σε αντιπαραβολή με την δημοκρατία και το ζήτημα τώρα των Εξαρχείων και αυτής της λεγόμενης παραβατικότητας και ποιος είναι ή δεν είναι έτοιμος να την καταστήλει, την αξιοποιεί για να ξεχαστεί το γεγονός ότι έχει προωθήσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο και τον έχει εφαρμόσει στην πράξη, να ξεχαστεί ότι είναι το κόμμα που έχει προχωρήσει σε προληπτικές συλλήψεις για να προφυλάξει τα στελέχη του από αντιδράσεις στα Γιάννητσά ή σε μια άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Το αξιοποιεί, αν θέλετε, για να συγκαλύψει το γεγονός ότι αν θέλουμε να χτυπήσουμε την εγκληματικότητα, να δούμε και ποια είναι η πραγματική εγκληματικότητα. Με το εμπόριο ναρκωτικών και ποιος θα το κάνει. Να το κάνουμε πρακτικό. Συγγνώμη, για το σημερινό, εσείς θα προτείνατε. 15 άτομα λοιπόν κάνουν τη βουλέτση για το Κουφοντίνα. Εσείς τι θα κάνετε. Να ολοκληρώσω λίγο σε αυτό, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα σας πω. Λέω λοιπόν να δούμε από τι πραγματικά αισθάνεται ανασφάλεια ο Αθηναίος και ο Έλληνας πολίτης. Να δούμε ότι την ανασφάλεια την αισθάνεται από ένα σύστημα το οποίο του πίνει το αίμα στην κυριολεξία για να θωρακίζονται τα κέρδη μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων και σε αυτή την ανασφάλεια το κράτος βρίσκεται απέναντι στη μεγάλη μάζα των εργαζόμενων. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι φυσικά πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε και τη μικροεγκληματικότητα η οποία εμφανίζεται σε κάθε κοινωνικό σύστημα, αλλά να δούμε ότι το μείζον ζήτημα, η ανασφάλεια του πολίτη στην Αθήνα, δεν έχει να κάνει με το ότι στα Εξάρχεια κυκλοφορούν. Αυτό να τα αφήσουμε σε έχει τα Εξάρχεια. Όχι, δεν λέω εγώ αυτό, αλλά λέω να ξεκινήσουμε το μείζον. Να δούμε ποιο είναι το μείζον και ποιο είναι το έλαφο. Όχι, δεν πάω σε άλλο θέμα, επειδή είναι... μιλάμε για την ασφάλεια. Ο κόσμος λοιπόν, αν ρωτήσετε την νεολαία, λέει ότι εγώ αισθάνομαι ανασφαλής και φεύγω από την Αθήνα και δεν βρίσκω δουλειά. Λέει ότι αισθάνομαι ανασφαλής γιατί θα μου πάρει το σπίτι η τράπεζα, επειδή. Αυτό είναι η οικονομική ανασφάλεια της λιτότητας. Ναι, ακριβώς. Και από αυτό αισθάνεται ανασφάλεια ο κόσμος. Αισθάνεται ανασφάλεια επειδή υπάρχει ο εκπρόσωπος στη στάδιο αλυσίδα στο σούπερ μάρκετ που λέει να είστε και ευχαριστημένοι που παίρνετε 300 ευρώ και να μην σηκώνετε πολύ το κεφάλι. Και σε αυτή την ανασφάλεια το κράτος είναι απέναντί του. Το κράτος είναι απέναντί του. Και εγώ λέω λοιπόν ότι η μεγάλη μάζα του κόσμου αισθάνεται από αυτά τα προβλήματα ανασφάλεια. Τώρα δίπλα σε αυτά υπάρχει και το ζήτημα των Εξαρχείων που έχει τις ιδιαιτερότητες του, αλλά αυτό αξιοποιείται ακριβώς για να βγει λάδι η κυβέρνηση για ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Κουφοντίνα, εσείς ποια στάση στηρείτε. Θα σας πω, θα φτάσω και σε αυτό. Και αξιοποιείται, αν θέλετε, για να στηθεί ένα δίπολο ποιο είναι κατά ή υπέρ της εγκληματικότητας, ξεχνώντας όμως ότι και οι δύο υπηρετούν μέχρι κεραία στο ίδιο αντιδραστικό πλαίσιο, από τον αντιτρομοκρατικό νόμο μέχρι τη στήριξη στο ΝΑΤΟ, από την θωράκιση της λειτουργίας κάθε επιχείρησης με κατασταλτικά μέτρα, όπως είδαμε στη Χαλκιδική και πάει λέγοντας. Για το ζήτημα που λέτε τώρα, εμείς έχουμε τοποθετηθεί συγκεκριμένα και λέμε ότι το αναφέρεται το δικαίωμα που έχει με βάση το αστικό σύστημα. Κάθε έγκλειστος να πάρει άδεια πρέπει να γίνεται σεβαστό ως δικαίωμα. Έχουμε τοποθετηθεί συγκεκριμένα και για το πώς έχει αξιοποιηθεί ιστορικά η δράση του κ. Κουφοντίνα.
σε αντιλαϊκή κατεύθυνση έχει αξιοποιηθεί όλη την προηγούμενη περίοδο και δεν νομίζω ότι χωράει κάποια αμφιβολία πάνω σε αυτό. Αλλά να πούμε ότι και σε αυτό το θέμα γίνεται μια ολόκληρη πολιτική σπέκουλα. Ποιο είναι υπέρ και ποιο είναι κατά, ακριβώ για να γίνει ένα ουσιαστικό αποπροσανατολισμό από το μείζον. Και το μείζον είναι η στρατηγική σύμπλευση και στα ζητήματα ασφάλεια, η στρατηγική σύμπλευση στα ζητήματα οικονομία και να πω και δύο κουβέντε γι' αυτό. Όχι άλλο, έχετε πάρει το διπλάσιο χρόνο από του άλλου. Δύο κουβέντε για το δεύτερο έχετε ζήτημα. Πάρει το διπλάσιο χρόνο. Για το δεύτερο ζήτημα το οποίο το θέσατε. Αλλά πήρατε πολύ χρόνο στο πρώτο ζήτημα όμω. Μου κάνατε και δύο ερωτήσει όμω. Αυτό λέω. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέψετε. Ένα λεπτό. Να πούμε, η θέση διά μα είναι ξεκάθαρη και λέει το εξή. Το μείζον δεν είναι καθρεφτά και εσύ θα γεννή. Το μείζον είναι τα μέτρα τα οποία δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουν ω προπόθεση να διατηρηθεί η λιτότητα. Γιατί για να πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ πρέπει να πληρώσουμε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 8 θα πάνε πάλι στο μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς λοιπόν λέμε στους εργαζόμενους ότι πρέπει να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο οι κάλπες όλο το προηγούμενο διάστημα έβγαζαν μνημόνια, είτε ψήφισαν Νουδού είτε ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι ότι και οι δύο στηρίζουν το ίδιο αντιδραστικό σύστημα. Δηλαδή τη ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο. Το μνημόνιο δεν βγήκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και λέμε ότι πρέπει να δούμε ότι ο λόγος για την ουσιαστική ομοιότητα είναι ότι και οι δύο στηρίζουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και το κράτος που τη στηρίζει. Και γι' αυτό, αν υπάρχει ένας λόγος από να ψηφίσουν, είναι να ψηφίσουν μια διαφορετική φωνή. Αυτό που λέει να συγκρουστούμε με αυτό το σύστημα. Επιστρέφω τώρα με την Ιστικό Κόμμα τώρα. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό που θέσατε ως ένα ερώτημα, αν είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά θα ήταν. Αυτό πάντως το λέτε συνέχεια ότι είναι ίδιοι. Θα σας πω, εγώ θέλω να κάνω. Ούτε εσείς έχετε συγγένεια, δεν τους βλέπετε για αριστερούς καθόλου, τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Κοιτάξτε, ιστορικά ο ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε ακριβώς. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο ΚΚΕ κάποτε. Και ήταν εκείνα τα στελέχη τα οποία πρόδωσαν το επαναστατικό ρεύμα, όλη η γραμμή του ευρωκομμουνισμού, η γραμμή της υποταγής στο σύστημα. Και αν δούμε τα μέτρα που φέρνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δύο πλευρές. Η μία είναι ότι πρώτα και κύρια, για να πάρουμε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 55 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό, με τις μεγάλες εταιρείες να πληρώνουν μόλις 2 και με τις υπεραποσβέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τη μείωση φορολογικών συντελεστών να κάνουν τα 2-1 δισεκατομμύριο, δηλαδή τα 54 θα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, και αυτό είναι προϋπόθεση για να πάρουμε το 1 δις. Είναι προϋπόθεση τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τις δαπάνες, τα υπερπλεονάσματα, τα πλεονάσματα, και είναι προϋπόθεση να είναι 3 ή 4 ή 5. Και εγώ δεν ξέρω πόσο το πλεόνασμα πάνω από αυτά που έχουν συμφωνήσει με τους δανειστές. Αυτή είναι η οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και πού συμφωνεί με την Νέα Δημοκρατία, για να δούμε πού διαφωνούν και πού συμφωνούν. Συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να τονωθούν οι επενδύσεις. Συμφωνούν και οι δύο στην ανάγκη να είναι χαμηλός ο μέσος μισθός. Και ξαναλέω, ο μέσος μισθός πέφτει. Έπεσε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 15 χρόνια, είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ. Και η Ελλάδα, ο Έλληνας, ο Αθηναίος, πληρώνεται με μέσο μισθό που αντιστοιχεί σε έναν Μαλαισιανό στην Κουάλα Λουμπούρ. Είναι αποκαλυπτικό αυτό που σας λέω τώρα. Και λέω, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, αν δούμε τη φορολογία, τις συντάξεις, την κρατική πολιτική, στην ουσία τους η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αφήστε τώρα, υπάρχει μια συζήτηση, το παράδειγμα των συντάξεων. Μα δεν διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε που γίνεται όλη η συζήτηση. Όχι για το αν πρέπει να πάρουν τα λεφτά, εάν βγαίνει το πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι βγαίνει, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν βγαίνει. Το κριτήριο είναι ίδιο. Το κριτήριο και των δύο είναι θα τα πάρετε. Κλείστε με αυτό. Μα έχει δώσει δύο λεπτά. Το κριτήριο είναι. Πήρατε πολλά την πρώτη Το κριτήριο είναι αν βγαίνουν. Το κριτήριο είναι αν βγαίνουν. Αν βγαίνει το πρόγραμμα. Εμείς όπως λέμε, δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Είναι το ίδιο πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Εφαρμόστηκε από σοσιαλδημοκράτες νεοφιλελεύθερους. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με την ανάγκη του κεφαλαίου για φθηνή εργατική δύναμη για να διασφαλιστεί και η κερδοφορία του. Αν θέλετε, είναι η βαρβαρότητα του καπιταλισμού μπροστά στην οποία δεν υπάρχει καμία διέξοδος και η χώρα, η πόλη με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα στον κόσμο είναι υπεραναπτυγμένη Νέα Υόρκη. Δεν θα λύσει το πρόβλημα η καπιταλιστική ανάπτυξη και το Las Vegas. Όποιος περιμένει ότι με το Las Vegas θα πέσει. Δεν κάνω διεθνή ανάλυση. Τα λέτε πολύ ωραία, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Όποιος νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα, κάνει λάθος. Εμείς λοιπόν λέμε, ακριβώς επειδή και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο μαύρο αντίπαλο που λέγεται καπιταλιστική ανάπτυξη, εάν υπάρχει μία αδιέξοδο για τους εργαζόμενους σήμερα, είναι να στηρίξουν εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να συγκρουστούν με το καπιταλιστικό σύστημα για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν πείθονται από τις ελάχιστες παροχές που τους δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουν ότι τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Δημοκρατία θα συνεχιστούν και είναι προϋπόθεση. Όταν λέμε ότι παίρνει 10 ο ΣΥΡΙΖΑ από τους εργαζόμενους και δίνει πίσω ένα, ο κάθε εργαζόμενος το καταλαβαίνει και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.
Ο μέσος μισθός είναι χαρακτηριστικό. Τα 40 λεπτά, γιατί περί τόσων πρόκειται, που κερδίζουμε το φόρο προστέμενης αξίας ή το 1 ευρώ την ημέρα από τη σύνταξη, είναι ελάχιστα. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο εξής. Αν υπάρχει άλλη λύση, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Καμίνης για τη διάλυση μεσαίας τάξης. Δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την κάνει ο καπιταλισμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Αμερικάνοι λένε για το τέλος του αμερικανικού ονείρου, ακριβώς για αυτό το λόγο. Τέτοια μέτρα έχουν πάρθει σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ο λόγος είναι ότι η βαρβαρότητα του καπιταλισμού εμφανίζεται και έτσι. Η φθηνή εργατική δύναμη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και εμείς ως ΚΚΕ βρισκόμαστε και λέμε: Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσουν επί της ουσίας το ίδιο πρόγραμμα, Κινάλ και Ποτάμι επίσης. Θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα γιατί δεσμεύονται από την ανάγκη ενός συστήματος που λέγεται καπιταλιστικό να θωρακίσει την κερδοφορία μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων των χιλίων οικογενειών που ελέγχουν τη χώρα. Όσο παραμένουμε σε αυτό το σύστημα, η κατάσταση για τους εργαζόμενους θα παραμένει χειρότερη. Θα βλέπουμε μία σειρά προβλήματα εξαθλίωσης και εξαχρίωσης σε κάθε βήμα οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Και αν έχουμε μία ελπίδα, είναι να καταλάβουμε ότι η βαρβαρότητα του καπιταλισμού δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα κανενός κράτους που να μην συμβαίνει έτσι, να κινηθούμε στον αντίλογο. Λέμε λοιπόν ισχυρό ΚΚΕ, μαχητική σύγκρουση με τις πολιτικές που μας εξαθλειώνουν. Τραβάμε το δρόμο για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.